το υπερπολιτελές Trump International Hotel, το υψηλότερο κτίριο στην Κεντρική Αμερική, αλλάζει χέρια. Το εμβληματικό ξενοδοχείο που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μοιάζει με πανίστιο φόρου φουσκωμένο στον άνεμο, αγοράστηκε από την εταιρεία Ithaca Capital Partners με διευθύνοντα σύμβουλο τον κυπριακής καταγωγής Ορέστη Φιντικλή. Σε ανακοίνωσή του, ο Κύπριος Διευθύνων Σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Μαϊάμι γράφει: «Με μεγάλη ευχαρίστηση προσθέτουμε στο πορτφόλιο των επενδύσεων μας ένα τόσο εμβληματικό κτίριο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την τοπική ομάδα, τη διαχειρίστρια εταιρεία του ξενοδοχείου και την κοινότητα του Παναμά για να καταστήσουμε το ξενοδοχείο ως το πρώτο στη χώρα και την περιοχή». Το ξενοδοχείο βρίσκεται στον Παναμά και έχει 70 ορόφους και 369 πολυτελή δωμάτια, όπως και εστιατόρια και χώρους συνεδριάσεων. Άνοιξε το 2011 με το όνομα Panama City Ocean Club και απασχόλησε τον τύπο αρκετές φορές λόγω σκανδάλων. Το Associated Press μετέδωσε ότι οι ιδιοκτήτες και ένοικοι ανεξάρτητων επάβλεων στο συγκρότημα ήθελαν να απολύσουν τον Τραμπ λόγω αδιαφάνειας και κινήθηκαν δικαστικώς γιατί τους έκοψε το διαδίκτυο και το τηλέφωνο. Ενώ και το 2013 ο συνέτερος του Μεγιστάνα Ρότζερ Χαφίφ πτώχευσε. Χαρακτηριστικά η Forbes σε ρεπορτάζ του τον περασμένο Μάρτιο γράφουν: «Μέσα στο χάος το Panama City Ocean Club του Τραμπ». Ο Ορέστης Φιντικλής από την Πάφο απασχόλησε τα κυπριακά μέσα ξανά το 2003, όταν αποφύτησε από τη νομική της Οξφόρδης με πρωτοφανή επίδοση.